φίλοι μου, γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω την αναπαραγωγή της Καρδερίνες και τα όποια προβλήματα απορρέουν από αυτή την προσπάθεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα πουλιά αυτά μπήκαν σχετικά πρόσφατα σε εκτροφή και αναπαραγωγή από τον άνθρωπο, μόλις μερικές δεκαετίες, και έτσι μεταφέρουν από την άγρια φύση τους ένστικτα και καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν θέματα στους εκτροφείς. Αυτά τα άγρια ένστικτα που δεν έχουν ημερέψει ακόμη, καλείται ο εκτροφέας να διαβλέψει, να διαβάσει, να διαγνώσει, να βρει λύσεις και να αποφύγει τα κακά αποτελέσματα. Αυτά τα άγρια ένστικτα και αυτή η δυσκολία δίνουν την ομορφιά στις καρδερίνες και στην εκτροφή τους. Αυτά τα άγρια ένστικτα κάνουν εμάς τους εκτροφίστες να τη λατρεύουμε. Οι καρδερίνες, λοιπόν, όπως είπα, είναι ένα δύσκολα εκτρεφόμενο και αναπαραγόμενο πουλί, και ό,τι γράψω και ό,τι πω και ό,τι δείτε εδώ δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα το σωστό, το τέλειο και το ιδανικό. Υπάρχουν απόψεις που διαφοροποιούνται, και μέσα από αυτό το βίντεο προκαλώ τη συζήτηση έτσι ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που χρειάζεται για να έχουμε όλοι μια καλή αναπαραγωγική προσπάθεια. Οι ζωντανοί οργανισμοί δεν έχουν ούτε νόμους ούτε κανόνες. Επακούν στη φύση και στα ένστικτα. Και αυτή τη φύση και τα ένστικτα προσπαθούμε εμείς να αναπαραστήσουμε στους χώρους μας, έτσι ώστε να έχουμε ξυπνήσει τα απαραίτητα ένστικτα και να έχουμε τα σωστά, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθήσουμε να έχουμε τα σωστά αναπαραγωγικά αποτελέσματα. Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε όλους τους εκτροφείς που δεν γνωρίζουν την εκτροφή της καρδερίνας, εν πάση περιπτώσει έχουν κενά θέματα στην εκτροφή. Και μέσα από τη συζήτηση ευελπιστώ και εσείς και εγώ να καλύψουμε τα όποια κενά και τις όποιες δυσκολίες στην αναπαραγωγή τους. Η αναπαραγωγή στη φύση στην Καρδερίνα γίνεται το Μάιο με τον Ιούνιο. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε τα πουλιά μας εξωτερικά, είναι σε εξωτερικό χώρο, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι να έρθει ο Μάιος ή ο Ιούνιος και τα πουλιά θα μπουν σε αναπαραγωγική διαδικασία μόνο. Αν είναι σε εσωτερικό χώρο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε με τεχνητά μέσα όλες εκείνες τις συνθήκες που προαπαιτούνται για να μπουν σε αναπαραγωγή. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια θερμοκρασία τουλάχιστον 26-27 βαθμούς την ημέρα, που το βράδυ δεν θα πέφτει κάτω από 18, μια υγρασία κοντά στο 55-60%, πολύ έντονο φως που θα μοιάζει με ήλιο. Όλα αυτά τα εμπεριέχω στα άρθρα στην ιστοσελίδα μου, τα link της οποίας θα μπουν στο συνοδευτικό κείμενο αυτού του βίντεο. Για την αναπαραγωγή χρησιμοποιώ κλωβούς με διαστάσεις 90x43.5x34.5. Είναι οριακά ανοιχτές, χρειάζονται τα πουλιά αυτά χώρο να πετούν ελεύθερα και να δρουν ελεύθερα μέσα στον κλωβό, συνεπώς αυτές είναι αρκετά καλές σε μέγεθος. Έχουν παρατηρηθεί βέβαια αναπαραγωγή στις καρδερίνες και σε μικρότερους κλωβούς, όπως επίσης και σε μεγαλύτερους. Προσωπικά επιλέγω τα ζευγάρια μου τα μέσα το Οκτώβρη, όπου εκεί έχει τελειώσει η πτερόρια και τα πουλιά έχουν ντυθεί κανονικά και συνεπώς μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε από τα χαρακτηριστικά τα αρσενικά μέλη από τα θηλυκά και έτσι λοιπόν να σχεδιάσουμε την αναπαραγωγή προσπάθεια που θα ξεκινήσει την άνοιξη. Επιλέγουμε ζευγάρια τα οποία μεταξύ τους υπάρχει μια χημεία. Δεν έχουν έριδες, είναι αρμονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και κάποια από τα πουλιά που στην αρχή μαλώνουν, στη συνέχεια να έχουν πιο ήρεμη και αποδοτική πορεία. Αυτό είναι καθαρά θέμα του εκτροφέα,
να δει, να διακρίνει και μέσα από την εμπειρία να αποφασίσει ποιο πουλί θα αφήσει με ποιο. Κάποια άλλη εκτροφή στενώνουν τα πουλιά την τελευταία στιγμή, πιθανόν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, δεν το γνωρίζω. Εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία να βλέπω τα πουλιά μαζί, ζευγαρωμένα, γιατί ζευγάρι για μένα είναι δύο πουλιά. Η κλοβή για την αναπαραγωγή είναι έτοιμη, καθαρή, απολυμασμένη, με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται μέσα. Αφού λοιπόν έχω διαλέξει τα ζευγάρια, τα βάζω μέσα στους κλοβούς σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχω κάνει και περιμένω την εξέλιξη. Όπως ίσως έχετε παρατηρήσει, στα βίντεο που προηγήθηκαν υπήρχαν φωλιές μέσα στους κλοβούς, ακριβώς για αυτό το λόγο, και οι φωλιές τοποθετούνται από την αρχή. Δεν θέλω με τίποτα να βάλω χέρι στον ιδιωτικό χώρο των πουλιών, δεν θέλω να τα ενοχλώ και θα το κρατήσω με βλάβη αυτό το κανόνα, εκτός ίσως αν χρειαστεί σε κάποια έκτακτη περίπτωση. Άλλη μια δύσκολη απόφαση για τον εκτροφέα είναι η φωλιά, ο χώρος που θα τοποθετηθεί και το υλικό της. Υπάρχουν πολλές μορφές και ποικιλίες και στα υλικά φωλιάσματος και στα υλικά της φωλιάς και στα μεγέθη της φωλιάς και οι απόψεις διαφοροποιούνται ακόμα και για το σημείο τοποθέτησής τους. Μετά από πολλές δοκιμές και συζητήσεις έχω κατασταλάξει και χρησιμοποιώ τις φωλιές με τις ψάθινες με διάμετρο 8 εκατοστά. Παλιότερα είχα δοκιμάσει και φωλιές 6 και 10 εκατοστά σε διάμετρο, πάλι ψάθινες, χωρίς επιτυχία. Αλλά έχω μάθει, έχω ακούσει και έχω δει σε κάποιες περιπτώσεις να χρησιμοποιούνται φωλιές κάθε μεγέθους και κάθε είδους από τα πουλιά. Προσωπικά σας λέω, έχω κατασταλάξει στην ψάθινη των 8 εκατοστών. Η θέση της φωλιάς στη φύση είναι κρυμμένη από τα μάτια κάθε αδιάκριτου. Συνεπώς και στα πουλιά που εκτρέφουμε θα πρέπει η θέση να είναι κάποια κρυφή γωνία κατά μένα, όπου εκεί το πουλί θα αισθάνεται την ασφάλεια για να γεννήσει τα αυγά και να μεγαλώσει τους νέους τους. Για μένα λοιπόν η γωνία είναι αδιαπραγμάτευτη και για τους αριστερούς κλουβούς τοποθετώ στην αριστερή γωνία και τους δεξιούς κλουβούς στη δεξιά γωνία, καθαρά για πρακτικούς λόγους και για λόγους καταγραφής. Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα που έχει ο εκτροφέας να αντιμετωπίσει είναι και την επιλογή του κατάλληλου υλικού που θα δώσει στα πουλιά ώστε να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα για την κατασκευή τους. Οι καρτερίνες από τη φύση τους είναι ιδιαίτερα απαιτητικά πουλιά σε ό,τι αφορά το υλικό, έχουν απαιτήσεις διαφορετικές ανάλογα με το σημείο και τη στιγμή δόμησης της φωλιάς. Συνήθως ξεκινούν με κάτι σκληρό όπως η λινάτσα για παράδειγμα στο ξεκίνημα της φωλιάς για να τις φτιάξουν τη μορφή που θέλουν. Κάποια στιγμή πάνε σε πιο μαλακά όπως τα βαβακερά έτσι ώστε να φτιάξουν την τελική μορφή της οπής που θα γίνει η οτοκία τους και στο τέλος τρώνουν αυτή την οπή με μαλακότερο υλικό όπως το βαμπάκι για να έχουν την άνεση και να έχουν αυτή την ομορφιά που δείχνουν οι φωλιές τους. Όσοι έχουμε δει φωλιές από κοντά είναι άριστες αρχιτεκτονικά και κυριολεκτικά μιλάμε για άριστα δημιουργήματα. Δυστυχώς η ύπαρξη των υλικών μέσα στους κλουβούς για μας τους εκτροφείς σημαίνει τακτικότατο καθάρισμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πουλιά πετούν αυτό που δεν θέλουν, κρατούν κάποιο άλλο και γίνεται μια κατάσταση η οποία πρέπει μία ή δύο φορές την ημέρα να απομακρύνουμε όσο υλικό δεν χρησιμοποιήθηκε. Η προετοιμασία τώρα των πουλιών δεν είναι υπόθεση ενός μήνα ή δύο, αλλά είναι υπόθεση ολόκληρου του βίου τους. Συνήθως λέω ότι το πουλί που θα μπει σε αναπαραγωγή ξεκινά να προετοιμάζεται από τη μέρα που γεννήθηκε. Πραγματικά έχω την άποψη ότι όσο πιο δυνατό βγει ένα πουλί από τη μία φάση της ζωής του, τόσο πιο όμορφα μπαίνει στην επόμενη. Δηλαδή, ένα πουλί που στην τερόρια ταλαιπωρήθηκε, ό,τι και να το βοηθήσουμε, όσο και να το βοηθήσουμε, θα είναι ασθενικό κατά την περίοδο της ηρεμίας. Νομίζω ότι
η περιποίηση των πουλιών και η αγάπη μας που να ξεκινά από την σωστή και ολοκληρωμένη διατροφή. Οι καρδερίνες στη φύση έχουν μια ποικιλία σπόρων τεράστια που δύσκολα θα μπορέσουμε να την αναπαραστήσουμε εμείς στο εκτροφείο μας. Προσπαθούμε να έχουμε όσους σπόρους γίνεται περισσότερο στη διάθεσή τους, όσο το δυνατόν χορταρικά, βότανα, φρέσκα λουλούδια, άνθη, όπως τα άνθη του ταραξάκου. Εν πάση περιπτώσει, όσα από τα πράγματα, όσα από τα υλικά που τρέφεται στη φύση, προσπαθούμε να τα φέρουμε και στο εκτροφείο μας. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι στην περίοδο της αναπαραγωγής θα πρέπει να μπουν και οι πρωτεΐνες. Και οι πρωτεϊνούχες τροφές είναι το σκουλίκι και όταν δεν μπορούμε να το βρούμε ή δεν μπορούμε να το αγοράσουμε, το αυγό. Η αυγοτροφή επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνηθίζουν τα πουλιά από την πρώτη μέρα που γεννιούνται και να υπάρχει στη διαίσθησή τους, έτσι όταν θα το βρούνε να μπορέσουν να το δώσουν και στα παιδιά τους. Απίστευτα πολλές συζητήσεις και τόνοι μελανιού έχουν χυθεί σε ό,τι αφορά το πείρωμα των πουλιών. Δεν ξέρω με πόσους θα αντιπαρατεθώ, αλλά η σκέψη μου είναι απλή. Πώς πειρώνουν τα πουλιά στη φύση? Τι χρειάζεται η καρδερίνα της φύσης για να αναπαραχθεί? Τι χρειάζονται τα ζώα της φύσης για να αναπαραχθούν? Τι χρειάζονται, τι βοηθήματα πρέπει να δώσουμε στα πουλιά που είναι στη φύση για να δώσουν γόνιμα αποτελέσματα? Τίποτα. Ό,τι υπάρχει σε διατροφή, οι συνθήκες που θα είναι ικανές να ξυπνήσουν το αναπαραγωγικό ένστικτο. Και εκεί είναι το μυστικό. Έχουμε συνθήκες που μπορούν να ξυπνήσουν το αναπαραγωγικό ένστικτο των πουλιών? Πετύχαμε. Δεν έχουμε τις συνθήκες από διατροφή, χώρο, περιβάλλον, ηρεμία, ησυχία, όχληση? Τότε δυστυχώς αποτύχαμε. Εγώ για να έχω τα πουλιά μου σε αναπαραγωγικό ίστρο θα πρέπει να τους ξυπνήσω σε πρώτη φάση το αναπαραγωγικό τους ένστικτο και σε δεύτερη να τους κοιμήσω αν γίνεται τα ένστικτα φόβου. Αυτά που κάνουν στα πουλιά να αφήνουν τις φωλιές ή να μην φωλιάζουν ή να αφήνουν τους νεοστούς ατάες τους και όλα αυτά, γιατί αισθάνονται πως πιθανόν κινδυνεύει η ζωή τους. Και ένα πουλί που κινδυνεύει η ζωή τους, το τελευταίο πράγμα που μοιάζει είναι η φωλιά. Όταν ολοκληρωθεί η φωλιά, οι καρδερίνες γεννούν μέσα στις 5 έως 6 αυγά που κάθονται και τα εποάζουν σχεδόν από τη δεύτερη τρίτη μέρα, αλλά θερμοκρασίες εποάσης ανεβάζουν μετά την τέταρτη, έτσι ώστε η εκόλαψη των αυγών να γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα μέσα στο ίδιο 24ωρο μετά από 13-13,5 περίπου μέρες. Αυτό το γεγονός μας δίνει ένα όπλο και δεν χρειάζεται να κάνουμε αντικατάσταση των αυγών στις φωλιές των καρδερίνων, ειδικά αν ο εκτροφέας δεν έχει την εμπειρία που απαιτείται και τα πουλιά δεν είναι τόσο ανεκτικά στις κινήσεις κοντά στη φωλιά, καλό είναι να αποφεύγεται. Από τη στιγμή της εκόλεψης των αυγών, τα μικρά είναι μόνιμα πεινασμένα και μέχρι να φύγουν τελείως από τους γονείς, ζητούν, εκλιπαρούν και παρακαλούν συνεχώς για τροφή. Η μητέρα τις πρώτες μέρες και ίσως αργότερα και ο πατέρας προσπαθούν να τροφοδοτούν τα ανοιχτά στόματα με τροφή που τους παρέχουμε εμείς. Εδώ θα θυμηθούμε τις πρωτεϊνούχες τροφές, το αυγό, το ασκουλίκι, την αυγοτροφή και ό,τι άλλο κρίνουμε απαραίτητο πως μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των μικρών. Η μητέρα επιπρόσθετα έχει ένα καθήκον να ζεσταίνει τα μικρά μέχρι να αρχίσει η φτεροφυΐα τους και να την καθαρίζει, κάτι το οποίο το κάνει με ιδιαίτερη επιμέλεια και μας δημιουργεί εμάς προβλήματα όταν θα χρειαστεί να περάσουμε δαχτυλίδια, αλλά αυτό το θέμα θα το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. 7 ημέρες από την εμφάνιση των νεοσών αραιώνει το ένστικτο της καθαριότητας και την 8η ημέρα κόβεται σαν σε μαχαίρι. Η συνέπεια στην καθαριότητα της μητέρας είναι αυτή που μας αγχώνει όταν θα έρθει η ώρα να περάσουμε δαχτυλίδια. Αν παρατηρήσουμε τις μητέρες, καθαρίζουν με πολύ επιμέλεια τη φωλιά από τις ακαθαρσίες των μικρών και από οτιδήποτε υπάρχει εκεί. Αυτό το κάνουμε πολύ επιμέλεια τις 5 πρώτες μέρες και από την 6η, 7η αρχίζει και αραιώνει και είναι κρίσιμη αυτή η μέρα, γιατί εκεί περίπου περνούμε εμείς τα δαχτυλίδια στα πουλιά.
Αν έχουμε ενδείξεις πως το θηλυκό μας δεν θα δεχτεί το δαχτυλίδι, καλό είναι να το προστατέψουμε και να μεταφέρουμε τα πουλιά σε αναδόχους, δηλαδή σε παραμάνες με καναρίνια. Εγώ συνήθως βάζω ένα δαχτυλίδι ραμμένο στη φωλιά και παρακολουθώ τις αντιδράσεις της μητέρας. Αν η μητέρα το αποδέχεται ή εν πάση περιπτώσει παλέψει λίγο, τότε περνάω στην κατάσταση να περάσω τα δαχτυλίδια στα πουλιά. Σε διαφορετική περίπτωση ρισκάρω κι εγώ, όπως και περισσότεροι από τους εκτροφείς που βάζουν δαχτυλίδια. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι που δεν θέλουν να ακούσουν για δαχτυλίδι, το σέβομαι κι αυτό, όμως προσπαθώ σαν άνθρωπος να εφαρμόσω την εκτροφή με δαχτυλίδι. Τουλάχιστον από μένα τα πουλιά να βγαίνουν με δαχτυλίδι. Συνήθως μετά τη 13η, 14η μέρα το θηλυκό ψάχνει να βρει σημείο για να κάνει τη νέα του φωλιά, γι' αυτό εμείς στην άλλη μεριά του κλωβού θα πρέπει να τοποθετήσουμε μια νέα φωλιά και υλικό στρωσίματος. Θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία και πολλές φορές θα δούμε και το αρσενικό να μεταφέρει νήμα και να στρώνει στα αρχικά στάδια τη φωλιά του και στη συνέχεια να αναλαμβάνει το θηλυκό. Είναι μια διαδικασία που μπορούμε άνετα να τη δούμε στις καρδερίνες. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η φωλιά, φυσικά θα γίνει μια νέα οτοκία. Αν τώρα το αρσενικό είναι από τα δύσκολα που δεν ταΐζουν τα μικρά αλλά τροφοδοτούν τη μητέρα τους, τότε αυτή η οτοκία μπορεί να καθυστερήσει 5-10 μέρες περισσότερο, μέχρι δηλαδή την ενηλικίωση και τον απογαλακτισμό των μικρών, για να μπορέσει το θηλυκό να απελευθερωθεί και να περάσει στη δεύτερη οτοκία, στη νέα φωλιά. Σχεδόν ταυτόχρονα με την έναρξη της χτισίσματος της δεύτερης φωλιάς έχει ξεκινήσει και ο απογαλακτισμός των μικρών της πρώτης, όπου οι γονείς σταδιακά αραιώνουν τις μερίδες φαγητού στα μικρά ανά ημέρα και τα επιτρέπουν πιεζόμενα να προσπαθήσουν να βρουν τροφή μόνα τους. Για τους γονείς αυτή τη στιγμή προτεραιότητα πηγαίνει σιγά σιγά προς τη δεύτερη φωλιά και στη ζωή που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε αυτή. Ο αρσενικός τώρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο και είναι σημαδιακή συμπεριφορά του απέναντι στα μικρά, γιατί στην ουσία επιβάλλει ένα τύπου εμπάργο, όπου θα πρέπει τα πουλιά να κινούνται σε συγκεκριμένο χώρο μακριά από τη φωλιά που χτίζεται, και συνεπώς εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν θήκες τροφοδοσίας προς τη μεριά την αντίθετη από τη φωλιά, έτσι ώστε να μπορέσουν τα μικρά να τρέφονται παράλληλα με τους γονείς και για να μην τα βάλουμε σε καταστάσεις επικίνδυνες και δύσκολες. Πέντε μέρες σχεδόν μετά τη γέννησή τους, τα πουλιά σχεδόν μόνα τους τρέφονται χωρίς βοήθεια από τους γονείς. Στις καρδερίνες και γενικά στα άγρια τα πουλιά ο απογαλακτισμός δεν έχει την έννοια την ανθρώπινη. Τα πουλιά κόβουν κάθε δεσμό, κάθε επαφή, κάθε πόρτα κλείνουν προς τα πουλιά τους και τα επιβάλλουν ένα άτυπο εμπάργο ώστε να αναγκαστούν μέσα από την πείνα που θα αναπτυχθεί να ψάξουν για τροφή και να συτιστούν μόνα τους. Δυστυχώς όμως και εμείς δεν έχουμε την απόλυτη επιλογή να τα χωρίζουμε αμέσως. Εγώ προσωπικά αδυνατώ να τα βγάλω στις 25 μέρες. Τα αφήνω στο κλωβό τους με ένα διαχωριστικό που αποφεύγει την άμεση επαφή των μικρών με τον πατέρα και πιθανόν κάποιο ατύχημα. Και τα παρακολουθώ μακριά. Όσο και να έχω παρακολουθήσει, δεν έχω δει ποτέ τον πατέρα τους να ταΐζει μετά την 27η μέρα ή τη μητέρα τους τα μικρά. Μόλις τα πουλιά γίνουν ενός μηνών, εγώ τα απομακρύνω από τον κλωβό αναπαραγωγής και τα τοποθετώ σε μια ευρύχωρη και άνετη κλούβα που τους επιτρέπει τις πτήσεις και την εκγύμναση των φτερών τους ώστε να αναπτυχθούν όλα αυτά τα όμορφα χαρακτηριστικά που τους έχει χαρίσει η φύση. Θεωρώ τώρα πως ολοκλήρωσα το πρώτο κομμάτι που αφορά την αναπαραγωγή της καρδερίνες. Γνωρίζω πως μπορεί να υπάρξουν κενά και ελλείψεις μέσα σε αυτό. Ό,τι έγινε όμως έγινε με καλή διάθεση και προσπάθεια για τη διάχυση των γνώσεων και τη δημιουργία μέσα από τη συζήτηση νέων ερθισμάτων ώστε να βρεθούν λύσεις σε κάποια προβλήματα. Κατά συνέπεια θα παρακαλούσα και εγώ να υπάρχει η κρίση με τη δέουσα ανοχή και διάθεση
ώστε να μπορούν να βγουν θετικά και μόνο αποτελέσματα από αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι το βίντεο να είναι χρήσιμο σε κάποια παιδιά που ξεκινούν τώρα, όπως νομίζω ότι είναι πολύτιμο και σε κάποιους εκτροφείς που ψάχνονται και δεν μένουν στα τετριμένα και στη λογική. Εγώ τα ξέρω όλα. Θα επανέλθω σίγουρα στην πορεία με νέα βίντεο, κυρίως με βίντεο που αφορούν την καρδερίνα σε αυτή τη φάση, γιατί είναι η περίοδος που τα πουλιά αυτά βρίσκονται σε πλήρη αναπαραγωγική διαδικασία. Και όπως είπαμε νωρίτερα, είναι πουλιά πολύ όμορφα για να τα αφήσουμε χωρίς βοήθεια. Γιατί αυτά τα πουλιά, όσο κόπο, χρόνο, χρήμα και διάθεση να δώσουμε, σε κάποια στιγμή αυτά μας αποζημιώνουν και μας αποζημιώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.